θα πρέπει να ξεπεράσουμε την παγίδα του μνημονίου, ανέφερε ο υποψήφιος για την Προεδρία Γιώργος Λιλίκας, μιλώντας σε προεκλογική συγκέντρωση στο Παλαιχώρι. Κάποιοι, είπε, εκβιάζουν τον λαό να δεχτεί τους απαράδεκτους όρους της Τρόικα, ενώ υπάρχει και η επιλογή της έκδοσης ομολόγων της εταιρείας υδρογων ανθράκων. Θα ξαναγκάσουν να δεχτούμε αυτόν τον μνημόνιο, το οποίο μνημόνιο θα περιλαμβάνει τη μεταφορά όλων των εσόδων από το φυσικό αέριο στους Τροϊκανούς, στους δανειστές μας, υποθηκεύοντας την οποία προοπτική ανάπτυξη. Το μνημόνιο διασυνδέει τα έσοδα του φυσικού αερίου με τις πληρωμές των δόσεων της Τρόικας. Ανέφερε επίσης ότι ο λαός δεν είναι χρυσόψαρα, χωρίς μνήμη, και ακόμα δεν είναι αργά για να εκμεταλλευτούμε το φυσικό αέριο ώστε να μην υπογράψουμε το μνημόνιο. Όπως η Νόπολ τα βρήκε με την Τέλεκ, δύο διεθνείς εταιρείες, και εκτίμησαν την αξία του υποπαίδου και θα γίνει αγοραπολασία μεταξύ τους, με τον ίδιο τρόπο και η Κυπριακή Δημοκρατία μπορεί με την ίδια ή κάποια άλλη φόρμουλα να προχωρήσει στην εκποίηση, στην πώληση ενός μεριδίου του δικού μας οικοπαίδου. Από το Παλαιχώρι, Στέλλα Κόκκινου για τον Αντένα.